έτοιμο να προχωρήσει στις τελικές διορθώσεις επί της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής των σκιαδίων στο ενετικό λιμάνι των Χανίων είναι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου βρέθηκαν σήμερα στην Κρήτη για να διαπιστώσουν η διεισόμαση τυχόν τεχνικά προβλήματα στην κατασκευή που θα λειτουργήσει πιλωτικά. Ερχόμαστε με τα μέλη του Συμβούλιου για να δούμε επιτόπου και τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο των κατασκευών και να δούμε φυσικά, να θυμηθούμε τα ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του λιμανιού των Χανίων. Είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Δήμαρχο. Είμαστε σε μια διαδικασία μικρών βελτιώσεων και παρεμβάσεων, όμως η συνολική κατεύθυνση νομίζω ότι ικανοποιεί τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Παράλληλα, είμαστε εδώ για να δούμε και τα υπόλοιπα κρίσιμα έργα που διαμορφώνουν τη συνολική εικόνα του ενετικού λιμανιού και όχι μόνο, όπως είναι η αποκατάσταση του πλακοστρότου και φυσικά το πλέον εμβληματικό που είναι η αποκατάσταση και επανάχρηση των ενετικών νεωρίων. Τα 14 μέλη του ΚΑΣ μαζί με τον πρόεδρο του και Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου κατέγραψαν τα τεχνικά στοιχεία της πρώτης κατασκευής σκιαδίου σε επιχείρηση εστίασης, σημειώνοντας ότι απαιτείται ομοιομορφία στον χρωματισμό και αφαίρεση κάθε κατασκευής επί του πλακόστρωτου. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή σε γενικές γραμμές πιλωτική εφαρμογή. Γνωρίζετε ότι αυτά τα θέματα θέλουν τη λεπτομέρειά τους, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για τη λεπτομέρεια και για να μπορέσουμε να κάνουμε μικροαλλαγές, μικροβελτιώσεις προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε την μέγιστη δυνατή εφαρμογή. Εντός των επόμενων εβδομάδων το ΚΑΣ θα συνεδριάσει και θα γνωμοδοτήσει εκ νέου για τα σκιάδια στις επιχειρήσεις του ενετικού λιμανιού των Χανίων. Το έργο θα τρέξει ταυτόχρονα με την αντικατάσταση του φθαρμένου πλακόστρωτου σε όλο το μήκος της λιμενικής ζώνης. Όταν λοιπόν λάβουμε και τις τελικές εγκρίσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε την αποκατάσταση όλου του πλακοστρώτου από το φρούριο του Φυρικά μέχρι το νηστιοπλοϊκό, το νεόριο του Μόρο, μαζί και τμηματικά θα γίνεται και η αλλαγή στα σκιάδια, τα οποία θεωρώ ότι θα δώσουν την τελική εντελώς αναβαθμισμένη εικόνα στο ενετικό λιμάνι. Οι τέντες με νάιλον, οι ομπρέλες και η ανομοιομορφία στις προσώψεις των επιχειρήσεων του ενετικού λιμανιού των Χανίων θα γίνουν παρελθόν από το φθινόπωρο του 2025. Τα νέα σκιάδια θα τα κατασκευάσει ο Δήμος μαζί με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Εμείς λοιπόν έχουμε την ευθύνη να κατασκευάσουμε το συγκεκριμένο έργο και κυρίως να επιβλέψουμε ως παραχώρηση εγκατάστασης πλέον στους επιχειρηματίες. Δεν θα ανήκουν τα σκιάδια στους επιχειρηματίες. Ταυτόχρονα με το έργο εφαρμογής της μελέτης για τα σκιάδια θα τρέξουν οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των κυματοθραυστών και την αποκατάσταση των σπηλαιώσεων που προκαλεί η διάβρωση. Σε αυτά η Δημοτική Αρχή φιλοδοξεί να κουμπώσουν τα μεγάλα έργα της Ανατολικής Τάφρου, της Πύλης της Σάμου και της Ανάπλασης στο Κουμκαπί.